Καλημέρα σε όλους. Εκ μέρους της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, των Συλλόγων Γονέων που συμμετέχουμε, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου μας. Μία κινητοποίηση που τη στηρίζουμε γιατί βάζει στο κάδρο της διεκδίκησής της όλα όσα είναι εναλλαστικά και οξυμένα. Η όρη λειτουργίας του Δήμου, η στελέχωσή του, η υποχρηματοδότηση, με αποτέλεσμα η πόλη μας να έχει αυτή την εικόνα της υποβάθμισης και της απαξίωσης. Και αυτή δυστυχώς είναι μια καθημερινότητα για μας και τα παιδιά μας. Από αυτό εδώ το βήμα θέλουμε να μεταφέρουμε την αγωνία των χιλιάδων οικογενειών της πόλης μας, που έχουν μαθητές στα σχολεία και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά. Να δεχτούμε δηλαδή τη χρόνια υποχρηματοδότηση Δήμου και Σχολικών Επιτροπών, με αποτέλεσμα τα κτίρια να είναι υποσυντήρητα, σε μεγάλο βαθμό επικίνδυνα για τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Κάποια από αυτά μετρούν πάνω από μισό αιώνα κατασκευής, αλλά ακόμα και τα πιο σύγχρονα, των 30 και 40 ετών δηλαδή, να έχουν σοβαρό το αποτύπωμα της παλαιότητας και της χρόνιας υποσυντήρησης. Πραγματικά γελάμε με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τους διαδραστικούς πίνακες που θα μπουν σε όλα τα σχολεία. Τα λεφτά αυτά, τα εκατομμύρια που εκραίουν, εκταμιεύονται από τον υδρότατο λαό της Ευρώπης, του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο δυστυχώς δεν περισσεύει φράγκο για την ανέγερση νέων, σύγχρονων και ασφαλών σχολείων. Βλέπετε τα κτίρια, τα σχολικά, δεν αφήνουν κέρδος σε εταιρείες και μεγαλοκατασκευαστές. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιούνται από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την ώρα που μεγαλοεφοπλιστές, αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι, έχουν απαλλαγή από την φορολογία και οι σχολικές επιτροπές έχουν γονατίσει. Τα σχολεία πληρώνουν υπέροχους φόρους και σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που κινητοποιούμαστε, οι σχολικές επιτροπές του Δήμου μας έχουν περίπου 300.000 χρέος σε ενέργεια, πετρέλαιο κτλ. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε να είναι ατομική ευθύνη δική μας να καλύπτουμε συνεχώς τα μεγάλα κόστη για τη γνώση των παιδιών μας, την άφηξή τους, τον πολιτισμό μας. Οι σύλλογοι γονέων έχουμε υπομειστεί αυτό το βάρος, προσπαθώντας να καλύψουμε το διαχρονικό έλλειμμα που υπάρχει σε δομές πολιτισμού και αθλητισμού. Να ξεκαθαρίσουμε ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση που με πολύ συντομία περιγράψαμε, είναι πολλά ακόμα που θα μπορούσαμε να πούμε, είναι λίγος ο χρόνος που μας δόθηκε. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας. Ο ένας είναι ο δοκιμασμένος, ο ατομικός, που λέει: θα σφίξω το ζωνάρι μου να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ για το παιδί μου. Μόνο που πολλοί από εμάς έχουμε φτάσει στην τελευταία τρύπα. Και η κατάσταση όχι μόνο δεν φτιάχνει μέρα με τη μέρα, διαρκώς χειροτερεύει. Ο άλλος δρόμος είναι αυτός της συλλογικής δράσης και διεκδίκησης για όλα όσα έχουν ανάγκη τα παιδιά μας και δικαιούνται. Φυσικά η Ένωση Γονέων και οι Σύλλογοι δεν ξεκινάμε σήμερα αυτόν τον αγώνα. Έχουμε μπει μπροστά ενάντια στις συγχωνεύσεις τμήματων, στις απειλές για διακοπή ρεύματος στα σχολεία, αποτρέποντάς την. Πιέζουμε σε επίγουσες και πιέσαμε σε επίγουσες παρεμβάσεις όταν πέφτανε σοβάδες στα κεφάλια των παιδιών στα σχολεία. Κάναμε παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πετυχαίνοντας πολλές φορές τα δίκαια αιτήματα και τα αυτονόητα, όπως είναι η κάλυψη των κενών σε παράλληλη, αναπλήρωση κενά εκπαιδευτικών κτλ. Λύσαμε τα προβλήματά μας, φυσικά και όχι. Όμως εμείς καλούμε τους γονείς σε αυτόν τον δρόμο, τον δεύτερο, τον συλλογικό. Πρέπει να το βαδίσουμε όλοι μαζί, ακόμα περισσότεροι, για να μπορέσουμε να μετρήσουμε ακόμα περισσότερα αποτελέσματα για μας και τα παιδιά μας. Στηρίζουμε όλο το γενικό πλαίσιο που στέφηκε από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου μας και επιπλέον ως Ένωση και Σύλλογοι Γονέων διεκδικούμε τα εξής. Διαγραφή των χρεών που οφείλονται στην προμήθεια προϊόντων ενέργειας. Απαλλαγή φορολογικής επιβάρησης για τις συναλλαγές των σχολείων με παρόχους ενέργειας. Απαγόρευση διακοπής ρεύματος φυσικού αερίου νερού στα δημόσια σχολεία. Αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων. Συντηρήσεις, επισκευές, κάλυψη με το προσωπικό των Αγίων, το βοηθητικό, καθαρίστριες, φύλακες. Θέλουμε τα σχολεία μας να είναι ανοιχτά, ανοιχτά για τα παιδιά μας, για να μπορούν να παίζουν και να είναι χαρούμενα. Ζητάμε να γίνουν έλεγχοι αντισεισμικοί, οπτικοί, δευτεροβάθμοι σε όλα τα σχολεία. Είμαστε η τρίτη σεισμογενής χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Χαϊδάρι να μετράει τις πληγές του σε κάθε σεισμό που έχει γίνει στην Αττική, όπως όλοι γνωρίζουμε. Και αυτή τη στιγμή σε κανένα σχολείο του Δήμου Χαϊδαρίου δεν έχει γίνει ο πρώτος οπτικός έλεγχος. Δημιουργία καινούριων σχολικών μονάδων όπου απαιτείται και είναι αναγκαίο. Έχουμε νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους μέσα στα δημοτικά σχολεία.
όπως είναι για παράδειγμα το 11ο νηπιαγωγείο στον Δαφνί, το 7ο στο κέντρο. Κάλυψη της αίθουσας στο 8ο νηπιαγωγείο του Βάσους. Απαιτούμε κατάργηση του ΦΠΑ στις προμήθειες των σχολείων. Αύξηση της χρηματοδότησης ώστε οι πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών μας. Αύξηση συνολικά από το κρατικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση όλων των δημοτικών υποδομών που χρησιμοποιούν καθημερινά εμείς και τα παιδιά μας. Χωρίς να θέλω να καταχραστώ τον χρόνο της συγκέντρωσης, επειδή θα πάρω λίγο χρόνο, δύο λεπτά ακόμα για να μεταφέρω ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Αυτές τις μέρες, με πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων και Συλλόγου Γονέων της περιοχής μας, τα γυμνάσια του Δήμου μας πραγματοποιούν σχολικό τουρνουά, αθλητικό τουρνουά. Το σύνθημά μας είναι ένας για όλους και όλοι για έναν. Γίνεται πολύ δώρος και έχει ανοίξει τη συζήτηση, την έχει βάλει στην ατζέντα, δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας και Κυβέρνηση, και έχουν εκφράσει τον πόνο τους για τη βία, τέλος πάντων, που εκφράζεται μέσα στα σχολεία, μέσα και έξω από τις τάξεις μεταξύ των μαθητών. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια μας φυσικά σε ένα υπαρκτό φαινόμενο. Τονίζουμε φυσικά προς την κυβέρνηση, την κοινωνία συνολικότερα, ότι τα σχολεία είναι ένα σφουγγάρι, που σημαίνει ότι τη βία τα παιδάκια μας πριν την εκφράσουμε στα σχολεία την έχουν βιώσει με πάρα πολλούς τρόπους έξω από αυτά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά δηλαδή ότι βία είναι όταν το πορτοφόλι του γονέα διάζει στις 15 και τα παπούτσια του παιδιού πάνε για τον επόμενο μήνα. Βία είναι οι δολοφονημένες γυναίκες έξω από το αστυνομικό τμήμα, τα νέα τα κορίτσια. Βία είναι οι πόντες που πέφτουν στα παιδιά, τα κεφάλια των μικρών παιδιών στο όνομα της αυτοάμυνας. Διαμηνύουμε λοιπόν ότι αυτή η βία εκφράζεται με όλους τους τρόπους στην κοινωνία μας. Τα μέτρα που εξήγηλε το Υπουργείο Παιδείας για ποινολόγια, αποβολές, ανώνυμες καταγγελίες σε ψηφιακές πλατφόρμες, τους θα επιστρέφουμε πίσω και τους λέμε είστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Αν έρχεστε και σε αυτό το θέμα να το λύσετε με καταστολή. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι πραγματικά, γιατί σε αυτό το σχολικό τουρνουά αυτή τη στιγμή το αγκαλιάσαν οι μαθητές των γυμνασίων, είναι 250 μαθητές που παίρνουν μέρος. Το αγκάλιασαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και πραγματικά χθες που ξεκίνησε εκφράσαν αυτό που ζητάμε και απαιτούμε με την ίδια τη στάση ζωής τους. Ότι δηλαδή με τη συλλογικότητα, την ομαδικότητα, αυτές τις αξίες τέλος πάντων που διεκδικούμε και εμείς ως γονείς, που πρέπει να γίνουν συστατικό κομμάτι της ζωής και της λειτουργίας των σχολείων, αυτά απαιτούμε απέναντι στο Υπουργείο Παιδείας και αυτά απαιτούμε να λυθούν ώστε να πάρθουν μέτρα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Η στάση ζωής πραγματικά των παιδιών μας αυτές τις μέρες των γυμναστών και των γονέων που διοργανώσαμε αυτό το τουρνουά, νομίζουμε ότι δίνει ένα πολύ στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα απέναντι στην ηγεσία και την κυβέρνηση για τα μέτρα δηλαδή που απαιτούμε και πρέπει να ληφθούν. Η Ένωση εδώ σήμερα διαμηνύει ότι στους αγώνες ήταν δίπλα στη Δημοτική Αρχή, όπως ήταν σε όλους τους προηγούμενους αγώνες, όλα τα προηγούμενα χρόνια, για όλα αυτά τα προβλήματα, και καλούμε σε αυτούς τους αγώνες να δυναμώσουν και να αγκαλιαστούν από το σύνολο των εργαζομένων.